Καλησπέρα. Είπατε για αυτό το αντιτουρκικό τόξο από τη Γαλλία μέχρι την Ινδία. Αυτό είναι, θα έλεγα, μια ευρύτερη οπτική, την οποία εγώ έχω κατανοήσει επειδή έχω διαβάσει και τα βιβλία και τα άρθρα σας. Αλλά να μας πείτε λίγα λόγια ακόμα. Δηλαδή, πραγματικά φαίνεται σαν να χρειάζεται ήδη η Τουρκία ένα τέτοιο αντιτουρκικό τόξο, το οποίο θα την αποκλείσει από επιρροή στην ευρύτερη περιοχή και κυρίως από την Αφρική που ενδιαφέρει τη Γαλλία, αλλά και από την Ασία που ενδιαφέρει τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία. Δηλαδή, εν δυνάμει, όλες οι μεγάλες δυνάμεις μπορούν να είναι στην πλευρά της Ελλάδας, εάν η Ελλάδα αποφασίσει να κάνει υψηλή πολιτική. Ακριβώς. Παραμένει μια τεράστια ιστορική ευκαιρία να δημιουργηθεί ένα αντιτουρκικό σύστημα που θα ξεκινάει από τη Γαλλία και θα φτάνει μέχρι και την Ινδία, περνώντας από τις δύο συνιστώσεις του ελληνισμού, τις δύο κρατικές συνιστώσεις, δηλαδή την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία, μετά από την Αίγυπτο, τις πετρελομοναρχίες του κόλπου και φτάνοντας και την Ινδία, η οποία έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα με την Τουρκία πλέον, ακριβώς γιατί η Τουρκία προσπαθεί να δημιουργήσει έναν ενδιάμεσο χώρο στην Κεντρική Ασία με πυρήνα αυτήν και το Πακιστάν, που είναι ο μεγάλος εχθρός της Ινδίας. Λοιπόν, όταν όμως προσφέρεται αυτή η τεράστια ευκαιρία και εσύ λειτουργείς να το πούμε έτσι, όσο πιο ευγενικά γίνεται, υποψήφιο προτεκτοράτο της Τουρκίας, γιατί οι διερευνητικές επαφές είναι κατά κάποιο τρόπο οι εξετάσεις σου, όπως τα έχει θέσει η Τουρκία δηλαδή, για το πόσο εθνική κυριαρχία θα τις παραχωρήσεις. Γιατί όταν στο τραπέζι η Τουρκία βάζει μόνο τις απαιτήσεις τις δικές της, που δεν είναι απαιτήσεις απλώς και γενικώς έτσι και ουδέτερα, είναι προσπάθεια ακροτηριασμού της ελληνικής εθνικής κυριαρχίας, και εσύ πας και το συζητάς, τότε ουσιαστικά είναι δίνεις εξετάσεις για το πόσο καλό προτεκτοράτο θα γίνεις. Η Τουρκία επίσης φαίνεται ξεκάθαρα ότι χρησιμοποίησε το χρόνο που της έδωσες ως βάση έδρασης ώστε να περάσει στην επόμενη φάση της διαρκούς επίθεσης που διεξάγει ενάντια στην Ελλάδα, και το βλέπουμε αυτό με την Ναύτεξ. Και αντί να κάνουμε το στοιχειώδες, όπως είπατε, δηλαδή να σηκωθούμε και να φύγουμε, συνεχίζουμε και το συζητάμε. Ουσιαστικά, αυτή τη στιγμή δεν είναι ότι έχουμε κάποια πολιτική που μπορεί να τη χαρακτηρίσεις καλή ή κακή, ή δίνει έμφαση στην αποτροπή ή έστω είναι ενδοτική. Εδώ μιλάμε για άμεση συνεργασία με την Τουρκία, εάν συνεχίσουν έτσι τα πράγματα. Ελπίζω η κυβέρνηση, γιατί η κυβέρνηση έχει στα χέρια της αυτή αυτή πατάτα, να καταλάβει τι γίνεται, λοιπόν, και να αντιστρέψει αυτή την πορεία. Δηλαδή, επιτέλους, να τοποθετήσει την Ελλάδα μέσα στο στο ευρύτερο πλαίσιο, ναι, σωστά. Ακριβώς. Καλά κάνετε και ανοίξατε από την αρχή την υψηλή πολιτική. Εγώ έτσι θα τη χαρακτήριζα, γιατί για να μπορέσεις να ασκήσεις πολιτική επικεντρωμένος μόνο στο Αιγαίο, μόνο στην Ελλάδα και στην Τουρκία, είναι ματαιοπονία. Εάν η Ελλάδα αποφασίσει να λειτουργήσει με βάση τη γεωγραφική της θέση και τον ιστορικό της ρόλο, τον δυνητικό ιστορικό ρόλο αυτή τη στιγμή, είναι δεδομένο ότι θα βρει στήριξη από πολλές πλευρές, ακόμη και από αυτούς που φαίνονται να είναι φιλότουρκοι. Mm-hmm. Σε μεγάλο βαθμό όμως είναι φιλότουρκοι, όπως είναι οι Αμερικανοί, ας πούμε, λόγω ανάγκης, αλλά δεν θέλουν να χάσουν την Τουρκία. Αλλά σε καμία περίπτωση κανένας, ούτε η Ρωσία, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε η Κίνα, ούτε η Ινδία, ούτε κανείς από τα πιο μεγάλα μαγαζιά, να το πούμε όσο πιο ομά γίνεται, θέλει μια υπερβολικά ισχυρή Τουρκία. Και η Τουρκία, πέραν ότι έχει τεράστιες φιλοδοξίες από μόνη της, πλέον τους τελευταίους μήνες, ειδικά μετά τον πόλεμο στον Αγκόρνο Καραπάγ, την επίθεση στον Αγκόρνο Καραπάγ που τη συντόνισε και την πρημοδότησε και την ξεκίνησε ουσιαστικά η Τουρκία, θέλει να δημιουργήσει ένα χαλαρό μεν, διακριτό δε γεωπολιτικό σχήμα στην Κεντρική Ασία, που θα περιλαμβάνει τον εαυτό της ως ηγέτιδα δύναμη, το Πακιστάν ως κινητήριο ως πρώτο δύναμη, στήριγμα της Τουρκίας, ως στήριγμα, και μετά να έχει μια σειρά από μουσουλμανικές τουρκογενείς τουρκόφωνες χώρες της Κεντρικής Ασίας, τα περιβόητα Στάν, το διάδρομο των τουρκογενή που ξεκινάει από την Τουρκία, Καζακστάν, περνάει στο Αζερβαϊτζάν, Τουρκμενιστάν, Κυργιστάν,
όλα αυτά τα στάντα. Ακριβώς. Και φτάνει μέχρι την Κίνα, μέχρι τη Βόρεια Κίνα, το Σινγκιάνγκ που ζουν οι Ουιγούροι, λοιπόν, και να εμφανιστεί ως ένας τρίτος πόλος ανάμεσα στους δυνάμει, έτσι, στους διαμορφούμενους δύο πόλους που πάνε να αντικαταστήσουν ξανά το πολυπολικό σύστημα. Δηλαδή μια συσπειρωμένη Δύση εναντίον μια συσπειρωμένη Ευρασίας με πυρήνα το σύστημα Κίνας-Ρωσίας. Λοιπόν, εννοείται ότι κάποιος... Αυτή η προσπάθεια πάντως υποκατάστασης των Ηνωμένων Πολιτειών φαίνεται πως δεν είναι μέσα στα σχέδια του Τζο Μπάιντεν. Ενδεχομένως να είχε περισσότερο χώρο στην προεδρία Τραμπ. Αλλά εκτός από τους Αμερικανούς, ούτε οι Ρώσοι βλέπουν με καλό μάτι την πιθανότητα αύξησης της επιρροής της Τουρκίας στην Κεντρική Ασία. Η Κίνα από την άλλη ενδεχομένως να θέλει να χρησιμοποιήσει την Τουρκία, αλλά προφανώς η Κίνα ενδιαφέρεται για τον εαυτό της, δεν ενδιαφέρεται να μετατρέψει την Τουρκία σε μεγάλη δύναμη. Κοιτάξτε, και η Κίνα ειδικά είναι πολύ ανήσυχη για αυτό που γίνεται, γιατί θεωρεί ότι αν η Τουρκία προχωρήσει, καταφέρει να προχωρήσει σε αυτή την αρχιτεκτονική να την κατασκευάσει, πρώτον τραβάει μακριά από την Κίνα, από την κινέζικη επιρροή, το Πακιστάν που είναι βασικός της σύμμαχος, το βγάζει δηλαδή από αυτή τη σφαίρα επιρροής της, του δίνει στο Πακιστάν μια αναλλακτική δίωδο, και επίσης θεωρεί η Κίνα ότι η Τουρκία μπορεί να τα ξαναβρει με τους Αμερικανούς πολύ εύκολα, να τους το πουλήσει αυτό το πράγμα, και ασκώντας επιρροή σε όλη αυτή την περιοχή να τις κλείσει την περιβόητη BRI, το νέο δρόμο του μεταξιού. Το τεράστιο αυτό πλέγμα υποδομών, δρόμων, αγωγών, σιδηροδρομικών γραμμών, λιμανιών, πόλεων κτλ. Κτλ. Που περνάνε μέσα από την Κεντρική Ασία και την Νότιο Ασία, λοιπόν, ώστε να φτάσουν μετά στην Ευρώπη. Και αυτό θα είναι συντριπτικό πλήγμα για την Κίνα. Η Κίνα προωθεί τρεις διαδρόμους του δρόμου του μεταξιού. Ο βόρειος που περνάει μέσα από τη Ρωσία, ο μεσαίος που περνάει από το Καζακστάν και την Τουρκία και ο νότιος που είναι ο ωκεάνιος δρόμος από τον Ινδικό ωκεανό, τη διόρυγα του Σουέζ, στη Μεσόγειο και από εκεί στην Ευρώπη. Από αυτούς τους δρόμους η Τουρκία έχει να κάνει μόνο με το μεσαίο διάδρομο. Αυτός ο μεσαίος διάδρομος που περνάει από την Κασπία θάλασσα, που μόλις τώρα η Τουρκία απέκτησε πρόσβαση μετά την εκεχηρία στον Αγκόρνο Καραμπάχ, θα πρέπει να διασχίσει τον Εύξεινο Πόντο, και για να μπει στην Ευρώπη έχει ανάγκη τρεις εισόδους, όπου η Κίνα έχει φροντίσει να έχει ήδη καταστάσεις. Την Ελλάδα, τη Ρουμανία και τη Μολδαβία. Δηλαδή η Τουρκία χωρίς την Ελλάδα δεν μπορεί να πάει παραπέρα. Ούτε διέξοδο, ούτε διάδρομο μπορεί να έχει. Γι' αυτό και προσπαθεί να πιέσει την Ελλάδα, να την μετατρέψει σε προτεκτοράτο, ώστε να χρεωθεί εκείνη το δρόμο του μεταξιού, να μην το χρεωθεί η Ελλάδα ή η άλλη μικρή χώρα. Αυτό, αν δεν το κατανοήσουμε εδώ στην Ελλάδα και νομίζουμε ότι υπάρχει περίπτωση με καλές συνομιλίες να αλλάξει γνώμη η Τουρκία, κάνουμε, τι να πω, στοιχειώδες λάθος, θεμελιώδες λάθος. Μετατρέπουμε την Τουρκία, λέμε ότι πιθανόν η Τουρκία να είναι η Ελβετία, ας πούμε, η Ισλανδία. Δεν πρόκειται να γίνει ποτέ τέτοιο πράγμα. Μια βασική παθογένεια της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, διαχρονική, αλλά και τώρα φτάνει σε σημεία γκροτέσκα, ας πούμε, είναι ότι έχουμε μια ασυμμετρία με την Τουρκία. Ενώ η Τουρκία παίζει στο παγκόσμιο παιχνίδι, εμείς θεωρούμε, είναι αυτό που λέω εγώ ηρωνικά, ότι είμαστε το Δήμος Αγράφων. Έχουμε τη γεωπολιτική του Δήμου Αγράφων. Έχουμε εδώ τοπικά θεματάκια, ας πούμε. Και δεν καταλαβαίνουμε ότι και η Κίνα και η Ινδία και γενικότερα η Ευρασία είναι ένα σημείο. Είναι η γεωπολιτική της κουκίδας. Είμαστε όλοι μέσα σε αυτό και αλληλεπιδρούμε. Και όχι μόνο είμαστε όλοι. Η Ελλάδα βρίσκεται στο κεντρικό σημείο. Βρίσκεται στο πιο αποφασιστικό, στο πιο κομβικό σημείο για τις παγκόσμιες ισορροπίες ισχύως που θα διαμορφωθούν στο μέλλον. Mm-hmm. Λοιπόν, εάν δεν το καταλάβεις αυτό και θεωρείς ότι έχεις απέναντί σου την Τουρκία του 1996 των ημείων ή του 1974 ή ακόμη και του 2000, τότε είσαι εκτός πραγματικότητας. Δεν λέμε για όλα τα υπόλοιπα αυτά που είπατε, για πλέον ένα σημαντικό κομμάτι του ελληνικού συστήματος εξουσίας, το οποίο όχι απλώς στηρίζει αλλότρια συμφέροντα, αλλά ουσιαστικά διεξάγει υβριδικό πόλεμο κατά τις ίδιες του της πατρίδας, προσπαθώντας δια ψευδών αναγνώσεων της πραγματικότητας. Αυτό που λέμε fake news κανονικά. Ναι. Και με ένα μηχανισμό αποδόμησης της ελληνικής εθνικής κυριαρχίας να προωθήσει
τα συμφέροντα της Τουρκίας και αλλότριων δυνάμεων. Μια Τουρκία την οποία μάλιστα φροντίζει να εξοραίζει κατά το δυνατόν και να την εμφανίζει εντελώς διαφορετική από ό,τι είναι. Η Τουρκία είναι μια χώρα που κάποτε έκανε γενοκτονίες Αρμενίων, Ασσυρίων, Ποντίων, Ελλήνων της Μικράς Ασίας, αλλά ότι έχει σταματήσει. Και πάμε να δούμε μερικές σκηνές οι οποίες έχουν διαδραματιστεί το 2014 από μαχητές του ISIS, οι οποίοι τώρα έχουν στρατολογηθεί από την Τουρκία και είναι ως μισθοφόροι στη Λιβύη ή τους είχε στείλει στο Ναγκόρνο Καραμπάχ. Έχουν επιτεθεί σε μία κομμόπολη, τον Γεζίντι, είναι μια κουρδική, ας πούμε, προέλευσης άνθρωποι, αλλά είναι μια εθνοθρησκευτική οντότητα διαφορετική, η θρησκεία τους δηλαδή είναι διαφορετική. Είναι 5.000 άνθρωποι σε αυτή την κομμόπολη, οι 3.000 από αυτούς, οι γυναίκες και παιδιά, σκλαβώθηκαν και 1.000 άντρες, οι οποίοι δεν δέχθηκαν να αλλάξουν την πίστη τους και να γίνουν μουσουλμάνοι, εκτελέστηκαν. Λοιπόν, είναι και λίγο νωρίς, γι' αυτό και έχουμε βάλει κάποια εφέ στην εικόνα για να μπορούμε να την παρακολουθήσουμε και να καταλάβουμε τι λέμε. Αυτές οι σκηνές έχουν διαδραματιστεί το 2014. Για να τις δούμε. Είναι πάρα πολύ σκληρές για αυτή την ώρα. ولكن لم يغن تخندق الكفار شيئا فكان النصر حليف المؤمنين. Αυτή τη γλώσσα είναι αλήθεια, δεν μπορώ να την μεταφράσω, αλλά λέει αυτά τα στοιχεία τα οποία σας μεταφέρω και εγώ από μετάφραση από το αγγλικό κείμενο, είναι δηλαδή η εκτέλεση χιλίων κατοίκων ανδρών, χιλίων ανδρών μιας πόλης 5.000 ανδρών, 5.000 κατοίκων, συγγνώμη. Δηλαδή, εκτέλεσαν όλους τους άντρες οι οποίοι αρνήθηκαν να αλλαξοπιστήσουν. Πράγματα που γίνονταν δηλαδή τους περασμένους αιώνες, που οι περισσότεροι μάρτυρες της Μικράς Ασίας, ξέρετε, είναι τέτοιοι χριστιανοί που είχαν αρνηθεί να αλλαξοπιστήσουν, ας πούμε. Αυτά συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Είναι πράγματα που γίνονται το 2014. Από αυτούς τους 1.000 εκτελεσμένους έχουν ταυτοποιηθεί τώρα που βρέθηκε ο ομαδικός τάφος 105 άτομα τα οποία θαύτηκαν κανονικά σύμφωνα με τα έθιμα της θρησκείας τους την περασμένη εβδομάδα. Μιλάμε για ένα ρατσιστικό καθεστώς δηλαδή το οποίο συνεχίζει να κάνει την ίδια πολιτική που έκαναν είτε την εποχή του Μουσταφά Κεμάλ είτε πιο πίσω στην εποχή του Σουλτάνου. Δηλαδή θα πρέπει όταν απευθυνόμαστε στη διεθνή κοινότητα να τους εξηγούμε για ποια χώρα μιλάμε. Γιατί τα ίδια πράγματα τα οποία κάνουν εκεί τώρα, είναι εντελώς επίκαιρο αυτό το φιλμάκι, δηλαδή είναι αυτής της εβδομάδας εξελίξεις, είναι τα ίδια που κάνανε στην Κύπρο. Τα ίδια που κάνανε στην Αρμενία. Τα ίδια που κάνανε και στον Αγκόρνο Καραμπάχ, όπως αποκαλύπτεται μέρα με την ημέρα. Τα ίδια που κάνανε και στις άλλες χώρες όπου επεμβαίνουν. Έχουν μία μανιέρα, θα το έλεγα, μία σταθερή, ας πούμε, πολιτική με την οποία συμπεριφέρονται. Βασίζεται έτσι, έτσι ασκούν την εξουσία τους, την ισχύ τους. Και στόχος της Τουρκίας είναι να δημιουργήσει γύρω της μία ζώνη που θα είναι ή κατεστραμμένα κράτη και τρομοκρατημένοι πληθυσμοί ή χώρες όπως είναι η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία, τις οποίες φιλοδοξεί να τις μετατρέψει σε άτυπα προτεκτοράτα, σε άτυπα σαντζάκια της Νεοθωμανικής Αυτοκρατορίας. Λοιπόν, αυτή είναι η πολιτική της Τουρκίας, ξεκάθαρα. Το λένε οι άνθρωποι, δεν είναι δηλαδή ότι το κρύβουνε. Ναι. Λένε ότι εγώ, παιδιά, θέλω να γίνω η πέμπτη δύναμη στον πλανήτη μέχρι ένα χρονικό όριο που έχουν δώσει. Για να το κάνω αυτό το πράγμα, οφείλω να κυριαρχήσω ολοκληρωτικά και απόλυτα στο γεωπολιτικό μου περιβάλλον, ιδιαίτερα δε στο κρίσιμη σημασία για το περιβάλλον της Ανατολικής Μεσογείου. Αν μπορούμε να δούμε και ένα χάρτη, ο οποίος δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα, μάλλον επαναδημοσιεύθηκε, είναι χάρτης του 2014 από το Stratford, το οποίο αποτυπώνει τις τουρκικές φιλοδοξίες. Αν μπορούμε να δούμε αυτή τη φωτογραφία, αυτό το χάρτη, εδώ το βλέπετε. Δηλαδή περιλαμβάνεται όλη η Βόρειος Αφρική, η Ελλάδα, ο Κάυκασος και οι άλλες χώρες πίσω από την Κασπία. Αυτές είναι οι πολιτικές φιλοδοξίες της Τουρκίας, να καταπιεί δηλαδή όχι μόνο τη Συρία, την Παλαιστίνη, τον Κάυκασο κτλ., αλλά και την Αίγυπτο, μια χώρα που είναι στο μέγεθος της Τουρκίας, και να συνεχίσει βέβαια στη Λιβύη και την Ελλάδα. Ναι, και θα ήταν λάθος, ξέρετε, να θεωρήσουμε ότι αυτά είναι παρανοϊκά πράγματα κτλ. Το κλειδί για αυτό
είναι η Ελλάδα και η Ανατολική Μεσόγειος. Εάν δηλαδή η Ελλάδα, και όταν λέω Ελλάδα εννοώ οι δύο συνιστώσεις της πραγματικής Ελλάδας, Ελλάδα και το Ελλαδικό Κράτος και η Κυπριακή Δημοκρατία, πέσουν, δηλαδή υποχωρήσουν στη σφαίρα επιρροής της Τουρκίας και η Τουρκία αποκτήσει τον έλεγχο που θέλει του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, δεδομένης και της τάσης που υπάρχει στο παγκόσμιο σύστημα για μετατροπή των εγγύς περιφερειακών υδάτων σε γαλάζιο έδαφος, που η Τουρκία το ξέρει και εξού λέει και την γαλάζια πατρίδα, δηλαδή για προέκταση να θεωρείται ένα είδος επιχωμάτωσης, η Τουρκία θα δημιουργήσει κατά κάποιο τρόπο μία δική της λίμνη μέσα στην οποία θα είναι εγκλωβισμένη η Αίγυπτος, το Ισραήλ και οι υπόλοιπες χώρες. Αυτό τι σημαίνει? Ότι οι χώρες αυτές αναγκαστικά θα πρέπει να βρουν, όχι να κάνουν μια συμμαχία αυτές, το να γίνουν προτεκτοράτα, αλλά αναγκαστικά, αφού η Ελλάδα θα έχει πέσει, που είναι το κομβικό κομμάτι της αντιτουρκικής αρχιτεκτονικής, αναγκαστικά θα βρουν ένα modus vivendi με την Τουρκία. Θα ψάξουν να βρουν εναλλακτικές. Ακριβώς. Θα πάνε λοιπόν σε μια αναγκαστική εντός εισαγωγικών φιλία, λυκοφιλία με την Τουρκία. Αυτό σημαίνει η Τουρκία θα κυριαρχήσει στην Ανατολική Μεσόγειο, θα τοποθετήσει, θα δρανοποιήσει την Αίγυπτο. Μπορεί να κάνει και μια συμμαχία με την Αλγερία, με την οποία έχουν κοινά συμφέροντα στη Λιβύη εναντίον της Αιγύπτου. Οπότε θα δημιουργηθεί ένας άξονας μεταξύ Αλγερίας και ήδη καλλιεργεί αυτές τις σχέσεις με την Αλγερία. Πόση σημασία έχει το γεγονός ότι η συνθήκη της Λοζάνης δεν είναι μια διμερής ελληνοτουρκική συμφωνία? Να μπορούμε να την αλλάξουμε μετά από κάποιες συνομιλίες. Έτσι δεν είναι? Έτσι βέβαια. Και μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η αλλαγή συνόρων, η απειλή πολέμου είναι εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Δεν έχει σταματήσει η Τουρκία δηλαδή να κάνει τέτοια, να ενισχύει, να μεγαλώνει το ποινικό της Μητρό, που είχε πει ο Μακαρίτης, ο καθηγητής, ο Νεοχλής Σαρής. Συνεχίζει. Η απειλή, το κάσους μπέλι ας πούμε, που έχει βάλει από το 1994, δεν είναι απλώς παράνομο, είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητος. Για να ξέρουμε και έτσι θα έπρεπε να τίθεται από την πλευρά της Ελλάδας τουλάχιστον. Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή, μας ακούνε, δεν μας ακούνε, εμείς θα πρέπει να το λέμε. Εμείς λοιπόν είμαστε τώρα σε ένα στάδιο όπου βρισκόμαστε μπροστά σε διερευνητικές επαφές σε εξέλιξη, οι οποίες όμως καταντάνε να δίνουν μια ψευδή εικόνα κανονικότητας στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Δεν υπάρχει αυτή η κανονικότητα. Ναι, εγώ είχα πει εξ υπαρχής ότι ήταν τεράστιο λάθος αυτές οι διερευνητικές επαφές. Όπως είπατε, ξέπλυναν την Τουρκία, της δώσανε τον απαιτούμενο χρόνο που χρειάζονταν, αδρανοποίησαν την πίεση πάνω της που θα μπορούσε να υπάρχει από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, δώσανε ας πούμε το πάτημα που χρειαζόταν οι φίλοι της εκεί με προεξάρχοντες τους Γερμανούς για να μην κάνουν απολύτως τίποτα. Αδρανοποίησαν τη θέση της Ελλάδος ως δυνάμη ηγέτιδα, δύναμη ενός αντιτουρκικού πλέγματος που ήταν και παραμένει, αν και αποδυναμωμένο, εν πάση περιπτώσει αυτό το ενδεχόμενο,